Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 16 Ιανουαρίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ionian Channel. Ακολουθούν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πρώτα η ασφάλειά σας. Ασφάλειες αυτοκινήτων τώρα από 96 ευρώ το εξάμηνο. Εμπιστευτείτε μας. Ασφάλειες Λιβάνι. Με τα συστήματα κουφωμάτων Γλαβάς είσαστε σίγουροι. Με 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο του αλουμινίου, η εταιρεία Γλαβάς συνεχίζει υπεύθυνα το έργο της. Μια οικογενειακή επιχείρηση που στήθηκε με γνώμονα το σεβασμό, φροντίζει για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Διατηρούμε την άριστη ποιότητα σε οικονομικές τιμές. Συνεργαζόμαστε με τις πιο αξιόπιστες εταιρείες στο χώρο του συστήματος κουφωμάτων τρίτης γενιάς και εγγυόμαστε οικονομία, ασφάλεια, στεγανότητα και μέγιστη διάρκεια ζωής. Συστήματα κουφωμάτων Γλαβάς. Επιμονή στη λεπτομέρεια. zandehealth.gr. Τα πάντα για την υγεία στη Ζάκυνθο. Γιατροί και ιατρικά εργαστήρια. Φαρμακεία και επιχειρήσεις. Άρθρα και χρήσιμες πληροφορίες. zandehealth.gr. Ο οδηγός υγείας στη Ζακύνθο. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας κυρίες και κύριοι με ένα πολύ σημαντικό θέμα από το χώρο του τουρισμού. Πρωτόκολλο λοιπόν συνεργασίας για την ανάπτυξη του προσκυνηματικού τουρισμού με την ανάληψη πρωτοβουλειών, κοινών δράσεων και συντονισμένων ενεργειών υπογράφθηκε μεταξύ της Υπουργού Όλγας Κεφαλογιάννη και του Προέδρου του Συνοδικού Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, αναδεικνύοντας και τη σπουδαιότητα του προσκυνηματικού τουρισμού σε μια περίοδο που παρατηρείται κάμψη του κοσμικού τουρισμού. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Πρωτόκολλο συνεργασίας για την ανάπτυξη του προσκυνηματικού τουρισμού με την ανάληψη πρωτοβουλειών, κοινών δράσεων και συντονισμένων ενεργειών υπογράφηκε μεταξύ της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και του Προέδρου του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Τουρισμού, αναδεικνύοντας έτσι και τη σπουδαιότητα του προσκυνηματικού τουρισμού σε μια περίοδο που παρατηρείται κάμψη του κοσμικού. Μετά από τη συνάντηση, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος δήλωσε ότι έχει διαπιστωθεί ότι ενώ ο κοσμικός τουρισμός έχει μία κάμψη, αντιθέτως, όπως επισημάνθηκε και στα διεθνή συνέδρια, ο θρησκευτικός τουρισμός είναι εκείνος ο οποίος μεγαλώνει. Η συνεργασία του με την Υπουργό είναι σε πολύ καλή βάση και συνεχίζεται από τις προηγούμενες διοικήσεις του τουρισμού. Μάλιστα, ο κ. Χρυσόστομος ανέφερε ότι με αμείωτο βαθμό λύνονται συνεχώς προβλήματα και αυξάνονται οι προσπάθειες για καλύτερα αποτελέσματα. Σήμερα υπογράψαμε ένα σύμφωνο με 6 άρθρα που επιβεβαιώνει την διάθεση και της πολιτείας και της εκκλησίας να συνεργαστούν σε έναν ευαίσθητο τομέα που είναι ο θρησκευτικός τουρισμός. Έχει διαπιστωθεί ότι ενώ ο άλλος τουρισμός, ο κοσμικός, έχει μία κάμψη, αντιθέτως, όπως επισημάνθηκε και στο περσινό Διεθνές Συνέδριο στην Ανδώρα, ο θρησκευτικός τουρισμός μεγαλώνει. Η Εκκλησία της Ελλάδος μου έχει εμπιστευτεί να είμαι πρόεδρος στο Συνοδικό Γραφείο Θρησκευτικών Περιηγήσεων και αποβλέπει μόνο και μόνο στο να ενισχύσει την προσπάθεια της κυβέρνησης της Ελλάδος στο να αυξήσουμε την προσέλευση τουριστών, δεδομένου ότι αυτό θα λύσει μερικά προβλήματα από τα πολλά που έχουμε, μεταξύ των οποίων είναι η απασχόληση πολλών ανέργων στο θέμα του τουρισμού. Η συνεργασία μας με την κυρία Υπουργό είναι σε πολύ καλύτερη βάση, συνεχίζεται από τις προηγούμενες διοικήσεις του τουρισμού με αμείωτο βαθμό, λύνονται συνεχώς προβλήματα, αυξάνονται οι προσπάθειες και πιστεύω ότι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Με τη σειρά της Υπουργός Τουρισμού, κυρία Κεφαλογιάννη, σχετικά με την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας με την Εκκλησία, επεσήμανε ότι ο προσκυνηματικός και γενικότερα θρησκευτικός τουρισμός είναι από τις πιο σημαντικές και δυναμικές μορφές ειδικού τουρισμού. Η χώρα μας έχει μεγάλες ειδικότητες, ειδικά σε αυτόν τον τομέα, και σε αυτή την κατεύθυνση υπογράφηκε και το πρωτόκολλο συνεργασίας με την Εκκλησία. Πρέπει μάλιστα να υπάρχει συνεργασία, ούτως ώστε να ξεφύγουμε από το ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι και να στραφούμε σε νέα είδη τουρισμού. Ο προσκυνηματικός και γενικότερα ο θρησκευτικός τουρισμός είναι η πιο σημαντική και πιο δυναμική μορφή ειδικού τουρισμού. Εμάς εδώ στο Υπουργείο Τουρισμού μας ενδιαφέρει να δώσουμε
αυτή την βαρύτητα στις ειδικές και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, γιατί ξέρουμε ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε πρώτον να έχουμε μια επέκταση της τουριστικής περιόδου, να ξεφύγουμε δηλαδή από το ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι. Η Ελλάδα προσφέρει απίστευτες δυνατότητες, ειδικά στον προσκυνηματικό και θρησκευτικό τουρισμό, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά και βεβαίως να δώσουμε θέσεις εργασίας στην περιφέρεια, σε όλη την χώρα. Προς την κατεύθυνση αυτή, σήμερα υπογράφηκε το πρωτόκολλο συνεργασίας με την Εκκλησία της Ελλάδος, γιατί γίνεται κατανοητό ότι πρέπει να υπάρχει και συνεργασία με την Εκκλησία, προκειμένου να προωθήσουμε, να προβάλλουμε και να μπορέσουμε να προσφέρουμε σωστό προϊόν ως Ελλάδα στο κομμάτι του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι ενδιαφέρον να έρθουν στην Ελλάδα για προσκυνηματικό και θρησκευτικό τουρισμό, δεν έχουν μόνο οι ομόθρησκοι και οι ομόδοξοι μας, αλλά και άνθρωποι από άλλες θρησκείες, από άλλα δόγματα, και αυτό νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί βλέπουμε από την Κίνα και την Ιαπωνία μέχρι την Λατινική Αμερική ότι υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον. Επομένως, υπάρχει μια πολύ μεγάλη πηγή εισερχόμενων τουριστών που μπορούν να έρθουν στη χώρα μας και, όπως είπαμε, να στηρίξουν τις τοπικές οικονομίες, τις τοπικές κοινωνίες και να δώσουν στην Ελλάδα μία ακόμα ισχυρή εικόνα, αυτή που πρέπει να βγάλει προς τα έξω. Την εικόνα μιας χώρας που έχει τεράστιο πολιτιστικό και θρησκευτικό πλούτο. Να μείνουμε στο ίδιο θέμα, κυρίες και κύριοι, αφού στην τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού, κύριος Αναστάσιος Λιάσκος, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γενικέ, καλησπέρα σας. Και χρόνια και πολλά. Καλή χρονιά. Να ευχηθούμε. Επίσης, στους αγαπητές σας, τα χρόνια μου πολλά. Ήσασταν λοιπόν και εσείς σε αυτή τη σημαντική ημέρα που ζήσαμε χθες και αναφέρουμε βεβαίως στην υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας για τον προσκυνηματικό τουρισμό. Το αρχικό σας σχόλιο επ' αυτού ποιο είναι, κύριε Λιάσκο? Να πω ότι είναι ένα πρωτόκολλο που δουλέψαμε μαζί με τους ανθρώπους του προσκυνηματικού γραφείου της Ιεράς Συνόδου. Το δούλεψα εγώ προσωπικά, γιατί και ως υφυπουργός είχα ξεκινήσει το κομμάτι του θρησκευτικού τουρισμού τότε με τους ίδιους ανθρώπους και είχαμε τη χαρά εχθές να το οριστικοποιήσουμε με την υπογραφή σε 6 άρθρα, όπου οριοθετούνται οι δυνατότητες αφενός μεν της ανάπτυξης αυτού του σπουδαίου τουριστικού προϊόντος, που πέρα από το πολιτιστικό στοιχείο έχει και πολλά άλλα στοιχεία, δηλαδή το στοιχείο, ας πούμε, της ανάτασης της ψυχής και της ευλάβειας που έχει ο θρησκευτικός επισκέπτης, είναι, να το πω έτσι, προσδιοριστικά και ζητούμενα, με την έννοια ότι και ανθρώποι άλλων δογμάτων επισκέπτονται για το σκοπό αυτό. Είναι τουρίστες δηλαδή τέτοιου περιεχομένου. Ακούσαμε την υπουργό, την κυρία Κεφαλογιάννη, κύριε Γενικέ, να λέει ότι ακόμα και από την Κίνα έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τον προσκυνηματικό τουρισμό. Βεβαίως, βεβαίως. Το κακό, ξέρετε ποιο ήταν, ότι ενώ πολλές φορές μιλάμε για αυτό το προϊόν, μιλάμε δηλαδή για το θρησκευτικό τουρισμό, μιλάμε για τις προσκυνηματικές περιηγήσεις, δεν είχαμε κάτσει να οριοθετήσουμε τις υποχρεώσεις της κάθε πλευράς αφενός και το προϊόν αφετέρου. Δηλαδή θα πρέπει κάθε Μητρόπολη, και αυτό ακριβώς γίνεται τώρα και από την Εκκλησία της Ελλάδος, να μπορεί να αντιληφθεί πώς θα προβάλλει τους θρησκευτικούς προορισμούς της και ταυτόχρονα πώς θα συμμετάσχει σε όλο αυτό. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, ο θρησκευτικός επισκέπτης δεν θα πάει μόνο να προσκυνήσει ή να δει μια εκκλησία, ένα μοναστήρι, αλλά θέλει να έχει και όλα τα στοιχεία, δηλαδή την εστίαση, τη διαμονή κτλ. Άρα θα χρειαστεί και η οικονομική συμμετοχή λοιπόν της εκκλησίας. Έτσι δεν είναι? Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι όχι η οικονομική της συμμετοχή, αλλά η συμμετοχή της, γιατί η εκκλησία δεν κάνει τουρισμό για να βγάλει λεφτά. Έτσι, ούτε βέβαια το Υπουργείο κάνει κάτι τέτοιο. Εκείνο που πρέπει να δοθεί ως έτοιμο προϊόν προς τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται, δηλαδή να το διακινήσουν, που είναι, αν θέλετε, οι ανθρώποι του τουρισμού,
πρέπει να είναι έτοιμο προϊόν. Δηλαδή να ξέρει ο άλλος όταν θα έρχεται, παραδείγματος χάρη στη Ζάκυνθο, για να επισκεφτεί συγκεκριμένους θρησκευτικούς τόπους, να ξέρει πότε είναι ανοιχτή, τις δυνατότητες προσβασιμότητας, αν εν πάση περιπτώσει έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει και μια λειτουργία, δηλαδή να γνωρίζει ακριβώς στη διαδρομή αυτή που θα κάνει και να μην βρίσκεται εν πάση περιπτώσει είτε προαπρόπτου είτε να μην γνωρίζει εντελώς. Αυτό είναι αυτό. Πρέπει υπάρχουν... να υπάρξουν κάποια ενημερωτικά στοιχεία, δηλαδή κάποιες πληροφορίες για τους επισκέπτες. Ακριβώς, ναι. Αυτό λοιπόν ως συνεργασία, σε συνδυασμό με τη συνεργασία που θα αναπτυχθεί σε όλους τους άλλους τομείς, είτε αυτό είναι εκθέσεις, είτε είναι προβολή, είτε οτιδήποτε άλλο, καθορίστηκαν με το πρωτόκολλο που υπογράψαμε χθες. Επειδή αυτό το διάστημα, κύριε Λιάσκο, περνώντας σε ένα παρεμφερές, θα έλεγα, ζήτημα, λαμβάνουν χώρα κάποιες τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό. Θα ήθελα με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα να μου σχολιάσετε αν είστε ικανοποιημένος από την προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό. Ποια είναι η ανταπόκριση που έχει η χώρα μας στις διεθνείς εκθέσεις, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρυσι κυρίως υπήρξαν κάποια προβλήματα δυσφήμισης της χώρας μας, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε. Το θέμα της ευθύνης είναι πάνω μας. Εμείς στις διεθνείς εκθέσεις είμαστε υποχρεωμένοι να λαμβάνουμε μέρος. Και βέβαια ως μια τουριστική χώρα έχουμε, να το πω έτσι αν μη τι άλλο, την υποχρέωση να βρισκόμαστε εκεί όπου βρίσκονται όλοι οι συνεκθέτες του τουρισμού. Εκείνο που μετράει και είναι πολύ περισσότερο από αυτό και πιστεύω ότι είναι αντιληπτό πλέον από όλους, είναι το πώς θα εμφανιζόμαστε και η εικόνα που δίνουμε γενικότερα σαν χώρα. Και το λέω αυτό διότι το έχω ξαναπεί, ο τουρισμός είναι ευπαθές προϊόν. Το πώς δηλαδή εμφανίζεται η Ελλάδα δίνει και το στίγμα του πώς μπορούν να μας επισκέπτονται οι άνθρωποι που στοχεύουμε να μας επισκεφτούν. Παραδείγματος χάρη, αν έχουμε αυτοκτονικές στάσεις, αν παρουσιάζουμε μια χώρα εξεγερμένη, αν ας το πούμε φοβίζουμε τον υποψήφιο επισκέπτη μας ή του δίνουμε την εικόνα ότι δεν θα εξυπηρετηθεί ή ότι δεν πρόκειται να λάβει αυτό το οποίο περιμένει, τότε καταλαβαίνετε ότι και εκείνος δεν θα μας επισκεφτεί. Τα λέω όλα αυτά γιατί χρέος όλων μας είναι να αντιληφθούμε το πόσο σπουδαίο και ευαίσθητο θέμα για την ανάπτυξη της οικονομίας μας και κατά συνέπεια και για το χτύπημα της ανεργίας, είναι ο τουρισμός μας. Εκεί ποντάρει αυτή τη στιγμή η πατρίδα ως αναπτυξιακή κατοπίνηση. Μέσα στην κρίση και στην δίνη της κρίσης που βρισκόμαστε, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι μόνο με τον τουρισμό καταρχήν θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Άρα και η συμμετοχή μας στις εκθέσεις είναι επιβεβλημένη, αλλά από την άλλη μεριά είναι εξίσου επιβεβλημένο να προσέχουμε την εικόνα του κάθε προορισμού. Μάλιστα. Να κλείσουμε αυτό, κύριε Γενική, επειδή ξέρω ότι και το πρόγραμμά σας είναι ιδιαίτερα φορτωμένο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ευγενική καλοσύνη που είχατε να μιλήσετε στο δελτίο ειδήσεων του Ιόνια Channel. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, να είστε καλά και να πω κι εγώ ότι με χαρά όποτε θέλετε. Να είστε πάντα καλά. Σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να μεταφερθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακυνθίων, η οποία πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή. Και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον συνάδελφο, τον Βασίλη τον Μούτσιο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις ειδήσεις που έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής από εκεί. Βασίλη, καλησπέρα, σε ακούμε. Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Με 5 θέματα πρώην μερίσιας διάταξης ξεκίνησε η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα 4 εκ των οποίων έθεσε ο Δήμαρχος και το 1 ο κύριος Κωνσταντίνου από την αντιπολίτευση. Ο Δήμαρχος λοιπόν ανακοίνωσε στο σώμα την ίδρυση κέντρου διαβίου μάθησης προκειμένου να εκπαιδεύονται ενήλικες με σκοπό την ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία. Ακολούθως έθεσε το θέμα των καυσίμων αλλά και των ειδών τα οποία έχει άμεση ανάγκη το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου. Προχώρησε στον ορισμό των νέων μελών εκπροσώπων του Δήμου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΛΙΤΕΡ, όπου ο ίδιος ψηφίστηκε ως τακτικό μέλος και ο κύριος Τιμόθεος Ζώντος ως αναπληρωματικό. Το τέταρτο θέμα από την μεριά της επιψηφίας εισηγήθηκε η πρόεδρος των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών,
και αφορούσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου δρόμου και συγκεκριμένα αφορούσε 6 θέσεις, μία θέση νοικιαγωγού, 4 βρεφονιδιοκόμων και μιας καθαρίστριας. Τα θέματα αυτά και τα 4 ψηφίστηκαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και το 5ο και τελευταίο θέμα στα πρώιμη ημερησίας σε διάταξη συζητήθηκε ο κ. Κωνσταντίνου και αφορούσε την έκδοση ενός ψηφίσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα στηρίξει τους 29 αγρότες του νησιού μας, όπου στο τέλος του μήνα πρόκειται να περάσουν από δικαστήριο για παρακόλληση συγκοινωνιών και αφορά την απεργία των αγροτών πριν από μερικά χρόνια, τα οποία είχαν δημιουργήσει πρόβλημα αποκλείοντας το λιμάνι του νησιού μας. Είναι το γνωστό θέμα Βασίλη με τις κινητοποιήσεις, οι οποίες είχαν γίνει το 2007 ή 2008, εάν δεν πατάει η μνήμη μου, όπου υπήρχε το κλείσιμο του λιμανιού λόγω των κινητοποιήσεων που έκαναν οι αγρότες. Ακριβώς, Γιώργο, και μάλιστα το έφερε ο κ. Κωνσταντίνου στην σημερινή συνεδρίαση προκειμένου το ψήφισμα αυτό να κατατεθεί στην ακροαματική διαδικασία στο τέλος του μήνα. Γενικότερα, Βασίλη, το κλίμα είναι ήρεμο στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή έχουμε εντάσεις? Εντάσεις έχουμε σε ό,τι έχει να κάνει με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπου αφορά την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Ο εισηγούμενος στο θέμα, ο κύριος Ξένος, είπε ότι η σύμβαση αυτή απαιτείται προκειμένου να γίνεται ομαλά η αποκομιδή των απορριμμάτων, δεδομένου ότι ο Δήμος δεν διαθετεί ούτε χώρο, ούτε μηχανήματα, ούτε το απαιτούμενο προσωπικό για μια τέτοια διαδικασία. Μάλιστα, ανέφερε ότι το ύψος της υλοποίησης είναι για ένα, φτάνει τα 2.700.000 ευρώ και η διάρκεια είναι μέχρι το τέλος του χρόνου. Και ποιος αντιδρά, Βασίλη, με την προγραμματική σύμβαση? Ποιος αντιδρά με την προγραμματική σύμβαση, προτείνει ο κ. Ξένος στο Δημοτικό Συμβούλιο? Οι αντιδράσεις έρχονται από την μεριά της αντιπολίτευσης, κυρίως τόσο η Μίζωνα όσο και η Ελλάσσονα αντιπολίτευση έβαλε θέμα, γιατί ο σύνδεσμος καθαριότητας θα πρέπει να συνεργαστεί με ιδιωτική εταιρεία προκειμένου να ενισχυθεί το έργο της αποκομιδής. Βέβαια, το λόγο πήρε ο Δήμαρχος, ο οποίος είπε ότι μέχρι σήμερα στην πορεία της Δημοτικής Αρχής η αντιπολίτευση ασκεί κριτική, χωρίς όμως να καταθέτει προτάσεις. Επομένως, είπε ότι όταν διαφωνεί κάποιος με κάτι, θα πρέπει να έχει και την αντίστοιχη πρόταση προκειμένου να την υποστηρίξει, να υποστηρίξει την αντίδρασή του. Βασίλη, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και να πούμε ότι οι τηλεθεατές μας θα έχουν την ευκαιρία να διαβάσουν πολλά περισσότερα πράγματα από το Δημοτικό Συμβούλιο στο αυριανό φύλλο της εφημερίδας Σήμερα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Περνάμε στο επόμενο θέμα μας τώρα, κυρίες και κύριοι. Αποκαλυπτικά είναι τα όσα αναφέρει ο Περιφερειακός Σύμβουλος Μάκης Φόρτες για τις επιχορηγήσεις με απευθείας ανάθεση σωματεία και φυσικά πρόσωπα που κατά σύμπτωση έχουν τη δέσμευση στην Κέρκυρα από τον Περιφερειάρχη και οι οποίες ανέρχονται στις 241.000 ευρώ περίπου. Προκειμένου λοιπόν να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες στο αποψινό μας δελτίο, φιλοξενούμε τον κύριο Μάκη Φόρτε. Καλησπέρα, κύριε Φόρτε. Καλή σας πέρα. Είστε καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ. Είναι η αλήθεια λοιπόν ότι τεκμηριωμένα πραγματικά αποκαλύπτεται ότι ο κύριος Σπύρου έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα για διάφορες δράσεις στην Κέρκυρα, κάτι που δεν έχει συμβεί με τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά. Το αρχικό σας λοιπόν σχόλιο. Κοιτάξτε, για να τα ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αυτά τα χρήματα είναι από το ΕΣΠΑ, το περιβόητο, το γνωστό, το οποίο έχει να κάνει με την ανάπτυξη και έχει κάποια χρήματα για την τουριστική προβολή. Προορίζονται δηλαδή τα συγκεκριμένα χρήματα, όσο και γελάω, γιατί εδώ αρχίζουν τώρα τα περίεργα, για την τουριστική προβολή. Όμως, στο όνομα της τουριστικής προβολής δίνονται επιχορηγήσεις. Και στο όνομα των επιχορηγήσεων, αν θέλετε, για τα πολιτιστικά σωματεία και εκδηλώσεις, γιατί αναφέρονται για διοργανώσεις εκδηλώσεων και συνεδρίων, το 84% αυτών των επιχορηγήσεων, των 241.000 και κάτι ακόμα, πηγαίνουν στην Κέρκυρα. Αυτό είναι πάρα πολύ απλά. Δίνονται, για να είμαστε εντάξει, και στη Ζάκυνθο και στη Κεφαλονιά και σε άλλα νησιά για πολιτιστικές εκδηλώσεις κτλ. Αλλά από τους ΚΑΠ, τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, που ο κάθε αντιπεριφερειάρχης, πιστεύω στη Ζάκυνθο έχουν γίνει αξιόλογες, για παράδειγμα, εκδηλώσεις από τα λεφτά που έχει η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, το ίδιο στην Κεφαλονιά. Αλλά είναι άλλο αυτό το πακέτο και άλλο αυτό το οποίο συζητάμε τώρα. Είναι δύο λοιπόν τα κακά. Πρώτον, ότι είναι λεφτά τα οποία προορίζονται για την τουριστική προβολή και όχι για επιχορηγήσεις, για σουβλατζίδικα και όλος τυχαίως
αυτά να έχουν να κάνουν με σουβλατζίδικα της Κέρκυρας που πηγαίνουν κάποια συγκροτήματα, και το δεύτερο ότι προορίζονται για λεφτά της τουριστικής προβολής. Λέτε λοιπόν, κύριε Φόρτη, ότι δεν υπάρχει ισοτιμία μεταξύ των νησιών, και αυτό βεβαίως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο κύριος Περιφερειάρχης έχει δώσει πάνω από το 80% των χρημάτων που αναλογούν στην Κέρκυρα. Από τα 241.000 που λέγουμε, να είμαστε ακριβείς, 202.634. Αυτά γνωρίζω εγώ. Μπορεί να είναι και περισσότερα. Λιγότερα αποκλείεται. Μάλιστα. 24.000 περίπου, κάτι λιγότερο, 23.881 στη Λευκάδα. Και 15.000 είναι σε μια περίεργη εκδήλωση. Έχουν γράψει και οι εφημερίδες της συνάδελφής σας, έχουν αναφερθεί, ας πούμε, στην Κέρκυρα για μια περίεργη εκδήλωση που έγινε στα πλαίσια της εκδήλωσης Φιλοξενία. Και Φαλουνιά και Ζάκυνθος δεν υπάρχει πουθενά στα αυτά. Ένα ευρώ, ναι, σε κανένα άλλο νησί, και είναι χαρακτηριστικό ούτε καν στους Παξούς, που είναι στην ίδια περιφερειακή ενότητα με την Κέρκυρα, ούτε στην Ιθάκη, ούτε στην Κεφαλονιά, ούτε στη Ζάκυνθο. Λες και εμείς δεν έχουμε σωματεία, λες και εμείς δεν έχουμε πολιτιστικούς συλλόγους, λες και εμείς δεν έχουμε εκδηλώσεις. Έχετε πολύ μεγάλη πολιτική εμπειρία και όχι μόνο. Και θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, εάν νομίζετε ότι με αυτή την ενέργεια ο κύριος Περιφερειάρχης ευνοεί περισσότερο την Κέρκυρα, διότι δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι εκεί πολιτεύεται και θα πολιτεύεται και στο μέλλον, έτσι δεν είναι? Και μάλιστα υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι ο κύριος Σπυρού ενδιαφέρεται και να είναι και υποψήφιος για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές στο νησί των Φεάκων. Στην πολιτική, στη ζωή και ειδικότερα στην πολιτική, όλα έχουν μια εξήγηση. Και δεν μπορώ να... Η πιο απλή, πιο απλοϊκή εξήγηση μπορεί να υπάρξει είναι αυτή την οποία λέτε και εσείς. Δεν έχω κάποιο στοιχείο, αλλά γιατί γίνεται αυτό? Και τόσο ξεκάρφοντα, τόσο έτσι, ξεφωνημένα δηλαδή, να χρησιμοποιήσω μια λαϊκή έκφραση. Μάλιστα. Άλλη εξήγηση και εγώ δεν μπορώ να δώσω. Μου φαίνεται περίεργο, μου φαίνεται τρελό εντελώς. Αυτό που θέλω να πω είναι επίσης, να συμπληρώσω κάτι, και είναι ότι υπάρχουν 90.000 τώρα στο πρόγραμμα του 2013 επίσης. Α, έχουμε και άλλα χρήματα λοιπόν επιπλέον για την Κέρκυρα. Αλλά άλλες 90.000 ευρώ. Τα οποία τώρα προορίζονται πού θα τα δώσει αυτά. Πρέπει να αρχίσουν να δίνονται. Και προσέξτε τώρα όλα αυτά, γιατί αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή για παράδειγμα, γίνεται μια εκδήλωση στη Ζάκη, αυτό έγινε το καλοκαίρι, ας πούμε, διάφορες εκδηλώσεις είχαν ανακοινωθεί και γίνανε και πραγματικά αξιόλογες. Και στην Κεφαλονιά. Αυτές περνάνε μέσα από, προσέξτε, από την Επιτροπή Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού, κάνει μια πρόταση δηλαδή ο κύριος Μιλωνάς, ο αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου της Κεφαλονιάς, εγκρίνεται από εκεί, υπάρχουν προτάσεις που δεν έχουν εγκριθεί, και στη συνέχεια αυτές περνάνε από την Οικονομική Επιτροπή και εγκρίνονται, και ακολούθως πάνε στην υπηρεσία εντελωμένων εξόδων, δημοσιονομικού ελέγχου, όπως λέγεται. Στην Οικονομική Επιτροπή όμως, κύριε Φόρτε, συμμετέχουν και περιφερειακοί σύμβουλοι από Κεφαλονιά και από Ζάκυνθο. Ναι. Αυτοί δεν έχουν φέρει ποτέ αντίρρηση, δεν έχουν δει αυτό που εσείς είδατε πολύ καλά. Περιμένετε, γιατί το παρανοήσατε τώρα. Ναι. Αυτό λέω ότι γίνεται με τις εκδηλώσεις που είναι από τα λεφτά που έχει κάθε μια περιφερειακή ενότητα. Μάλιστα. Δηλαδή τον ΚΑΠ. Ναι. Αυτά έρχονται και ακολουθούν την νόμιμη διαδικασία. Δηλαδή έχουν περάσει εκδηλώσεις που είτε δεν έχουν ψηφιστεί στην Επιτροπή Τουρισμού. Είναι λοιπόν ξεχωριστό κομμάτι αυτό η ΚΑΠ, πολύ σωστά το επισημαίνετε, από ότι τα χρήματα του ΕΣΠΑ. Ακριβώς. Ακολουθείται διαφορετική διαδικασία. Και προσέξτε ποια είναι η λεπτομέρεια. Αυτή δηλαδή που λέω μέσα, το πολλοί κόσμοι δεν το καταλαβαίνει. Ότι υπάρχει μία, και αναφέρω μία εγκύκλιο του Υπουργείου, η οποία καθορίζει τα όρια πάνω από τα, κάτω από τα οποία γίνονται απευθείας αναθέσεις. Όλος περιέργος, όλες αυτές οι εκδηλώσεις είναι κάτω από 20.000. Που είναι το όριο για την απευθείας ανάθεση. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Σπυρού τώρα και τι κάνει? Παίρνει τα λεφτά αυτά που είναι με τη σύμφωνη γνώμη για το ΕΣΦΑ, για την τουριστική διαφήμιση, τουριστική προβολή, με τη σύμφωνη γνώμη μόνο της διαχειριστικής αρχής, που δεν γιατί λέω ότι μου δημιουργεί έκπληξη, λέω σε ένα σημείο στο ιστερόγραφο, ότι είναι ακριβή στα πίτουρα, αποδεικνύεται και φτηνή στο αλεύρι. Οι φίλοι του Δήμου, ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος της ΔΕΙΑ μάλλον, σήμερα ξέρουν πάρα πολύ καλά πόσο καιρό παιδευότανε για το περιβόητο έργο της αντικατάστασης, ας πούμε, του δικτύου ύδευση. Εκεί ήταν λοιπόν ακριβή στην κυριολεξία στα πίτουρα. Εδώ είναι φτηνή στο αλεύρι. Δηλαδή δίνουν την έγκριση ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, προσέξτε. Γιατί ο ίδιος προϊστάται της διαχειριστικής αρχής και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Δυστυχώς, ανάθεση, ούτε καν από την Οικονομική Επιτροπή, είναι άλλο πλέον το λογιστικό και δίνονται κατευθείαν.
18.000 το καλοκαίρι, και εσείς, γιατί συνέβη και να γίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, ήταν ο Καποδής, η παλιά που λέμε η Φιλαρμονική, ήρθε στη Ζάκηθο. Ξέρετε πώς στήχησε? 18.500. Πολλά λεφτά. Και πληρωθήκαν από εκεί. Και ακόμα. Δυστυχώς, κύριε Φόρτε, από αυτά που λέτε. Από αυτά που λέτε. Έγινε το καλοκαίρι, ναι. Αν το γνωρίζετε, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί προβλήθηκε το περιβόητο ράλι Ιωνίου. Ξέρετε πώς στήχησε? 45.000. Ξέρετε πώς το παρακάμψανε τη νομική βάση, ότι δεν μπορούν πάνω από 20.000 να είναι απευθείας? Κάνανε κατάτμιση. Κατάτμιση απαγορεύεται. Άστε. Είναι πολύ σοβαρά πράγματα αυτά που καταγγέλλονται πραγματικά. Εγώ τα έχω στοιχειοθετήσει, από εκεί πέρα ασφάρει ο καθένας την ευθύνη του. Ναι. Και είναι προφανές, νομίζω, ότι θα θέσετε και στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, έτσι? Κοιτάξτε να δείτε, άνοιξε ένα ζήτημα που λίγο ή πολύ σέρνεται. Αλλά για πρώτη φορά βγαίνουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω ποια απάντηση θα δοθεί. Πάντως, κύριε Φόρτε, νομίζω θα συμφωνήσετε και εσείς μαζί μου, βγαίνει το συμπέρασμα το εξής, ότι κάποιοι παίρνουν λεφτά χωρίς να κουνάνε το δαχτυλάκι τους και κάποιοι άλλοι υδρώνουν τη φανέλα και δεν μπορούν να πάρουν ούτε ένα ευρώ. Είτε αυτό αφορά τον πολιτισμό, είτε αυτό αφορά τις τουριστικές δράσεις. Πολλά άλλα πράγματα. Θέλετε να σας πω πόσο έχουν υδρώσει ο αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Μιλωνάς, ο γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου και πρόεδρος της Λέσσος Ζάκυνθος για το κτίριο? Και ρωτήστε τους, κάντε ένα, τον κύριο Γαλιανό, τον κύριο Μιλωνά, η διαχειριστική αρχή εκεί πέρα είναι όχι ακριβής απίτουρα, κάτι παραπάνω. Κατάγγειλε ο ίδιος ο κύριος Μιλωνάς, εδώ και ένα μήνα, ας πούμε, για το έγγραφα τα περιβόητα τα οποία πηγαίνουν και έρχονται, ας πούμε, στην Κέρκυρα. Είναι ψέματα? Εδώ πώς υπογράφονται? Και θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Είναι εύλογο, δηλαδή, μπορεί να μας ακούνε άνθρωποι που, όπως λέτε και εσείς, και στην Κεφαλονιά, εγώ δεν έχω τίποτα με τα σωματεία της Κέρκυρας. Προς Θεού. Αλλά θα ήθελα να ξέρω, ειλικρινά, πώς 28 σωματεία της Κέρκυρας, από τα δεκάδες, εκατοντάδες, πολύ περισσότερα από αυτά που έχουμε εμείς στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο, μάθανε και κάνανε αιτήσεις. Κάποιοι από αυτούς, μάλιστα, έχουν πάρει 3 φορές λεφτά. 3 φορές λεφτά πρόσφατα, ακόμα και για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Πώς το μάθανε αυτό? Δεν πιστεύω με τίποτε ο αντιπεριφερειάρχης της Κεφαλονιάς, ο αντιπεριφερειάρχης της Ζάκυνθου, οι φίλοι από παλιά, ότι δεν γνωρίζαν. Ότι το γνωρίζανε, γιατί αν το γνωρίζανε θα απαιτούσαν, είμαι βέβαιος. Άρα έχει κρατηθεί, για να πω εγώ κάτι, γιατί πολύ πιθανό να αρνηθούν ότι υπάρχει. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, κύριε Φόρτε, να πούμε ότι εμείς δεν λέμε ότι δεν πρέπει τα σωματεία της Κέρκυρας να πάρουν χρήματα. Απλά λέμε ότι τα χρήματα του ΕΣΠΑ θα πρέπει να μοιράζονται ισότιμα. Διότι 4 είναι οι νομοί της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και 4 είναι, πρέπει να είναι τα μερίδια των χρημάτων που θα δίνουν. Το πρώτο το οποίο υπάρχει είναι ότι είναι μια τουριστική περιφέρεια τα Ιόνια νησιά. Ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί ο τουρισμός της Ζακύνθου βρίσκεται πολλά σκαλοπάθια πάνω από το δικό μας και πάνω και από τα 2 τα νησιά βρίσκεται η Κέρκυρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, η αλήθεια, έτσι δεν είναι? Σωστό. Η βαριά μας βιομηχανία είναι ο τουρισμός. Σήμερα, πολύ περισσότερο τις μέρες της κρίσης, χρειαζόμαστε την τουριστική προβολή. Η Κέρκυρα, ιδιαίτερα που είναι μαζί με την Κρήτη και τη Ρόδο, η βαριά στην κυριολεξία βιομηχανία μας, απαιτεί διεθνής τουριστική προβολή. Αν σας πω ένα παράδειγμα. Το παράδειγμα το τελευταίο και το είδατε. Όπου έχει γίνει διεθνής διασυρμός από αγγλικό κανάλι στην Κέρκυρα αυτόν τον καιρό. Βέβαια. Με τις παλαιότερα, θυμάστε, ας πούμε, στο Λαγανά. Εδώ υπάρχει ολόκληρη επιστήμη και άνθρωποι του τουρισμού που μας ακούνε, ξέρουν καλύτερα και από εσάς και από μένα, ότι υπάρχει περιβόητη ιστορία, ας πούμε, της διαχείρισης των κρίσεων. Κάθεται λοιπόν η περιφέρεια αυτή τη στιγμή, έχει βγάλει ανακοίνωση, έχουν βγάλει όλοι οι υπουργός τουρισμού, μόνο ο πρωθυπουργός δεν έχει βγάλει, δεν αντιμετωπίζεται το ζήτημα, δεν υπάρχει ένα φράγκο, ένα ευρώ για τη διαχείριση των κρίσεων δεν υπάρχει και δίνουμε στα σωματεία για να κάνουν μια συναυλία και μετά να πάνε να φάνε σουβλάκια, ας πούμε, στην ψηταριά του Μπάμπη. Είστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Φόρτε, ήσασταν ξεκάθαρος και νομίζω ότι οι τηλεθεατές έχουν βγάλει τα συμπεράσματα τους. Το δεύτερο στοιχείο αυτό, ναι, λοιπόν, είναι ότι τα πολιτιστικά σωματεία της Κέρκυρας αδικούνται, δηλαδή πιστεύω, για να μην παρεξηγηθούμε όπως είπατε κι εσείς, αδικούνται πιστεύω και τα πολιτιστικά σωματεία της Κέρκυρας. Πολύ περισσότερο προφανέστατα από τα δικά μας, που εκεί τουλάχιστον παίρνουν 30, εδώ δεν παίρνει κανένα. Σωστό. Και το δεύτερο στοιχείο το οποίο είναι ακριβώς η ισονομία. Ο κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Σπύρου, δεν νομίζω ότι είχε στο πρόγραμμά του ότι, ξέρετε κάτι, θα έχω 200 ευρώ, 240 ευρώ για την τουριστική προβολή, για επιχορηγήσεις αν θέλετε, και θα δίνω τα 200 στην Κέρκυρα και τίποτα στη Ζάκυνθο και στη Κεφαλονιά. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλά, καλό σας βράδυ. Γεια σας, κύριε Φούρτη.
Να περάσουμε τώρα στην συνάδελφο Μαρτίνα Γκομέζο που θα μας μεταφέρει τις υπόλοιπες ειδήσεις από το γειτονικό νησί της Κεφαλονιάς. Μεθαύριο Παρασκευή, αμέσως μετά την τελετή της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΤΕΙΟΝ Ιωνίσων που θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στο κτίριο της Κεντρικής Διοίκησης, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, καθηγητής Ναπόλεον Μαραβέγια, θα απονείμει τις πρώτες χορηγικές υποτροφίες στους δύο φοιτητές των τμήματων της Κεφαλονιάς με την υψηλότερη βαθμολογία. Πρόκειται για την Αγγελική Μοσχονά, βαθμός 8,28, του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και τον Σπυρίδωνα Κόη, βαθμός 8,21, του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. Οι διακριθέντες φοιτητές θα παραλάβουν από μια επιταγή αξίας 5.000 ευρώ ευγενική χορηγία των ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς που από την πρώτη στιγμή στήριξαν το πρόγραμμα υποτροφιών του Ιδρύματος. Σειρά επαφών με βουλευτές και κόμματα για το θέμα της συγχώνευσης του Ματζαβινατίου Νοσοκομείου Λεξουρίου είχε πρόσφατα στην Αθήνα ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς κ. Αλέξανδρος Παρίσης. Ο κ. Παρίσης, ως μέλος κεφαλονίτικης αντιπροσωπείας, στην οποία επίσης συμμετείχαν οι βουλευτές Αφροδίτη Θεοπευτάτου και εκπρόσωποι της Επιτροπής Κινητοποίησης για το Ματζαβινάτιο, με πρόεδρο τον τέος Δήμαρχο κ. Μάκη Θεοτοκάτο, συναντήθηκαν στην Βουλή τόσο με προέδρους κομμάτων όπως ο Φώτης Κουβέλης της Δημοκρατικής Αριστεράς και ο Πάνος Καμένος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, όσο και με βουλευτές όλων σχεδόν των κομμάτων. Αίτημα της κεφαλονίτικης αντιπροσωπείας ήταν τόσο η ενημέρωση για το θέμα της συγχώνευσης του Ματζαβινατίου, όσο και η προσπάθεια ένταξής του σε τροπολογία που ετοιμάζεται να εισαχθεί προς ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και η οποία θα εξαιρεί κάποια νοσοκομεία από το μέτρο της συγχώνευσης. Όλοι ανεξαιρέτως αντιμετώπισαν θετικά το αίτημα της κεφαλονίτικης αντιπροσωπείας και υποσχέθηκαν αμέριστη έμπρακτη συμπαράσταση στον αγώνα που διεξάγεται ώστε να αποτραπεί η δυσμενής για το νησί μας εξέλιξη της συγχώνευσης του Ματζαβινατίου. Το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς Ιθάκης με χθεσινή του ανακοίνωση καταγγέλει, όπως αναφέρει, τη νέα απρόκλητη τρομοκρατική επίθεση που εκδηλώθηκε από μέρους της εργοδοσίας του Κοργιαλενίου Διοικητικού Συμβουλίου. Το Κοργιαλένιο, συνεχίζει η ανακοίνωση, παρότι με προσωρινή δικαστική απόφαση υποχρεώθηκε να αποδεχθεί τις εργαζόμενες με το πλήρες ωράριο εργασίας τους, κοινοποίησε απολύσεις χωρίς αποζημίωση για όλες τις εναπομείνασες εργαζόμενες με αιτιολογικό τιμή αποδοχή της εκπεριτροπής εργασίας. Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων, κ. Σπύρου Σπύρου, ξεκινάει ο διάλογος για τη συνεργασία του Ιωνίου Πανεπιστημίου με το Τεχνολογικό Ίδρυμα Ιωνίων Ίσων. Για αυτό το λόγο θα συναντηθούν σήμερα στα γραφεία της Περιφέρειας στην Κέρκυρα το Πρετανικό Συμβούλιο του Ιωνίου Πανεπιστημίου με επικεφαλής την Πρίτανη καθηγήτρια Αναστασία Σαλή Παπασαλή με τον πρόεδρο του ΤΕΙΟΝ Ιωνίσων, καθηγητή Ναπολέοντα Μαραβέγια, τους αντιπροέδρους καθηγητή Σωτήριο Σούλη και καθηγητή Ιωάννη Δραγώνα και το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής κ. Γιάννη Πολίτη. Οι τελευταίες αυτές εξελίξεις δείχνουν ότι εξασφαλίζεται και ενισχύεται η παρουσία των δύο πόλεων εκπαίδευσης και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, ενώ παράλληλα ξεκινούν οι διεργασίες για την εμβάθυνση της συνεργασίας τους. Με τακτοπλοϊκά δρομολόγια, κυρίες και κύριοι, έχει σχέση το επόμενο θέμα μας. Οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί αναφορικά με την διεξαγωγή των δρομολογίων από και προς το νησί μας ήταν το αντικείμενο σύσκεψης που συγκάλεσε αργά χθες το μεσημέρι ο αντιπεριφερειάρχης του νησιού μας με τους εκπροσώπους των ναυτιλιακών εταιριών που εκτελούν τα δρομολόγια στη γραμμή Ζακύνθου Κυλλήνης και κοινωνικούς φορείς. Σημαντικά τα θέματα που τέθηκαν όπως και τα συμπεράσματα που βγήκαν. Σύσκεψη συγκάλεσε αργά χθες το μεσημέρι ο αντιπεριφερειάρχης του νησιού μας με εκπροσώπους των ναυτιλιακών εταιριών που εκτελούν τα δρομολόγια στη γραμμή Ζακύνθου Κυλλήνης, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί αναφορικά με τη διεξαγωγή των δρομολογίων από και προς το νησί μας. Ως γνωστό, αύριο το πρωί συνεδριάζει στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, στο οποίο θα μετέχει σαν τακτικό μέλος και ο περιφερειάρχης Σπύρος Σπύρου. Μάλιστα, ο κ. Μιλωνάς έκρινε απαραίτητη την παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και γι' αυτόν τον λόγο στην σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Διεθνών Υποθέσεων καθώς και ο αντιπρόεδρος του ΕΟΑΕΝ. Από τη μεριά βέβαια των ακτοπλοϊκών εταιριών συμμετείχαν οι κύριοι Βασιλάς, Μητώσης και Στίνιος. Εισηγούμενος στο θέμα, ο κ. Μιλωνάς αναφέρθηκε στο θεσμικό πλαίσιο που δεν παρέχει τη δυνατότητα στους αιρετούς και τα όργανα της αυτοδιοίκησης να τοποθετηθούν επί ενός τόσο σοβαρού θέματος. Ξεκαθάρισε όμως ότι θα παραστεί και ο ίδιος προσωπικά στην Αθήνα, προκειμένου να συγκρουστεί με τους εφοπλιστές και τους ναυάρχους που θέλουν να κάνουν κουμάντο στον τόπο μας. Τέλος, ο κ. Μιλωνάς με αυστηρό ύφος ξεκαθάρισε στους εκπροσώπους των εταιριών ότι έχει διάθεση για καλή συνεργασία, δεν θέλει να τους δημιουργήσει επιχειρηματικά ή οικονομικά προβλήματα, αλλά δεν θα τους αφήσει και ανεξέλεγκτους σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση του πολίτη. Και μιλάω σε ζακυνθινούς φίλους, έτσι.
και όχι σαν αντιπεριφερειάρχη, αλλά σαν ακριθινός πολίτης απλός. Δεν θέλω άλλη φορά να ενημερώνομαι από ηλεκτρονικά μέσα ότι κατατίθεται πρόταση στην Επιτροπή για τροποποίηση δρομολογίων και να μην υπάρχει μια προσυνεννόηση, μια προεργασία μεταξύ μας και να βγούμε κι εμείς μπροστά να πούμε να στηρίξουμε το αίτημά σας, αν είναι δίκαιο. Τώρα, σε λεπτομέρειες, τι έχουν να κάνουν με τον ανταγωνισμό μεταξύ των καραβιών, με το αν μπορούν στην χειροπραξία και κάποιοι άλλοι που είναι εκτός, ή το διαλύσουν και ο καθένας βλέπει από μόνος του, σε αυτή τη φάση εγώ δεν θα πω. Έχω άποψη, μπορώ δημόσια να την πω οποιαδήποτε στιγμή, σε αυτή τη φάση και εν όψη της συζήτησης μεθαύριο, να ενημερωθώ επειδή θα πάω στην Αθήνα. Το έχω προσχετήσει στον εαυτό μου. Να τσακωθώ με 5 ναυάρχους. Θα σας ενημερώσουν. Έτσι, θέλω να πάω, να τσακωθώ με 5 ναυάρχους και να του πω ναυαρχέ μου από τη Σκύρο, είμαι από το Ιόνιο και απαιτώ στο Ιόνιο να κάνουμε κουμάντο εμείς. Έτσι. Καλή συνεργασία. Και αυτό γιατί. Γιατί πιστεύουμε ότι δεν πρέπει μέσα σε μια κρίσιμη περίοδο που ζούμε όλοι οικονομική κτλ. Να απαιτήσουμε και να διεκδικήσουμε με λάθος χειρισμούς να δημιουργήσουμε άλλη μία, δύο ή τρεις ακόμα προβληματικές επιχειρήσεις. Σε καμία περίπτωση. Όμως, ταυτόχρονα λέμε, δεν μπορούμε να αφήσουμε και το πράγμα ανεξέλεκτο να κάνει ο κύριος Τίνιος ή οποιοδήποτε άλλο, συγγνώμη που, έτσι, οτιδήποτε πρέπει να συζητάμε. Από τη μεριά του, ο κύριος Βασιλάς αναφέρθηκε εκτενώς στο πώς υποχρεώθηκαν οι δύο πλευρές τον περασμένο Οκτώβριο να συμπράξουν και τι ήταν εκείνο που οδήγησε στο διαζύγιο των δύο εταιριών. Παράλληλα, όταν ζητήθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη να ερμηνεύσει τον όρο τροποποίηση που υπάρχει στον τίτλο του θέματος, επεσήμανε ότι δεν σημαίνει μείωση, αντιθέτως μπορεί να επιχειρηθεί διαχωρισμός εκείνων που εκτελεί η κοινοπραξία από εκείνα τα οποία θα αναλάβει η ΑΝΕΣ. Βέβαια, ο κύριος Βασιλάς, απαντώντας και στις αιτιάσεις περί μείωσης του κόστου εισιτηρίου, αντέτεινε ότι μέχρι σήμερα ουδέποτε αυξήθηκε η τιμή, ενώ δύο φορές έχει απορροφηθεί από την εταιρεία ΦΠΑ. Έχουμε να πάρουμε λοιπόν, έχουμε να αυξήσουμε το εισιτήριο από το 2007. Ο κύριος Μαλιάς είναι εδώ, μπορεί να το πιστοποιήσει αυτή τη στιγμή που μιλάω. Και έχουμε απορροφήσει δύο φορές την αύξηση του ΦΠΑ. Λέει ο Υπουργός, λέει ο Γενικός Γραμματέας, ότι κάντε υπομονή μέχρι το επόμενο ΣΑΣ. Στο επόμενο ΣΑΣ θα πάρει δικά του δρομολόγια, μια και δεν ανήκει. Οπότε, κάντε υπομονή μέχρι το επόμενο ΣΑΣ. Από τη μεριά του, ο κύριος Τίνιος ζήτησε την πιστή εφαρμογή των νόμων και προπαντός την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Σε ό,τι αφορά την ΑΝΕΣ, ξεκαθάρισε ότι είναι έτοιμη να αναλάβει την εκτέλεση τουλάχιστον 2 δρομολογίων την ημέρα. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις συζητήσεις. Θέλει που η κοινοπραξία να κουβεντιάσει να πάμε μαζί, είμαστε συζητήσιμοι σε αυτό. Θέλει να κρατήσει τα δικά του δρομολόγια να πάρουμε τις δικά μας και αυτό το συζητάμε. Το μόνο που θέλουμε να εφαρμόζονται οι νόμοι. Να μην υπάρχει δηλαδή ένα μονοπόλιο από μια μεριά και μια εταιρεία μικρή από την άλλη και στηρίζεται το μονοπόλιο. Τέλος, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Δημήτρης Γαργαλέας δήλωσε ότι δεν τους ενδιαφέρει η κόντρα που ενδεχομένως υπάρχει ανάμεσα στην κοινοπραξία και την ΑΝΕΣ, εστίασε όμως κυρίως στην εξυπηρέτηση του πολίτη, τη συχνότητα των δρομολογίων και τη μείωση της τιμής του εισιτηρίου. Όλα αυτά θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τον κύριο Γαργαλέα ανταποδοτικά, αφού τόσο οι ταξιδιώτες όσο και ο επιχειρηματικός κόσμος θα τα εκτιμήσει και θα τα στηρίξει. Άρα λοιπόν εμάς δεν μας ενδιαφέρουν οι λεονταρισμοί που κάνετε αυτή τη στιγμή εσείς. Που οι μεν λένε 10 δρομολόγια ο ένας, 50 ο άλλος. Όχι. Εμένα με ενδιαφέρει πρώτον να εξυπηρετείτε ως ακριθινός, ο επιχειρηματίας, ο έμπορος, ο πολίτης, να καθίστε με σοφό τρόπο να βρείτε ποια οικονομική λύση όσον αφορά στα δρομολόγια. Διότι και τα δρομολόγια όλοι γνωρίζουν ότι έχουν κόστος. Έχουν μεροκάματα, έχουν καύσιμα, έχουν φθορές, έχουν. Εντάξει, εμάς λοιπόν μας ενδιαφέρει να εξυπηρετείτε ως ακινθινός, αλλά πρωτίστως να επιβιώσουν και να είναι βιώσιμες οι επιχειρήσεις σας. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλούμε θερμά να τα βρείτε για το καλό του νησιού μας.
Να περάσουμε τώρα στις κακές καιρικές συνθήκες που έχουν πλήξει το νησί μας τις τελευταίες δύο ημέρες. Μετά τη χθεσινή λοιπόν δυνατή βροχή και τους δυνατούς ανέμους, σήμερα είδαμε όλη εκείνα που άφησε πίσω του και όσα κατάφερε να πάρει μαζί του. Στην περιοχή του ΙΟΤ, συγκεκριμένα, η κάμερα του Ionian Channel κατέγραψε μια σειρά από προβλήματα και αρνητικές συνέπειες. Βρισκόμαστε στην πλάση του ΕΟΤ, όπου οι πολύ δυνατοί άνεμοι, εκτός από το απαγορευτικό που υπήρξε χτες το βράδυ για τη θάλασσά μας, έχουν δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα. Μπορούμε εδώ να δούμε συγκεκριμένα σε αυτό το σημείο ένα πολύ μεγάλο ρήγμα που έχει δημιουργηθεί και υπεύθυνοι από το Δήμο που προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο να προστατέψουν τους περαστικούς που περπατούν εδώ καθημερινά έχουν τοποθετήσει ένα παγκάκι εδώ για να μην πέσει. Όπως επίσης έχουν βάλει και προστατευτικές μπάρες στην είσοδο για να μην μπορούν να περνούν τα μικρά παιδιά που συνήθως αθλούνται στα γήπεδα του τένις που βρίσκονται πίσω μας. Διάφορες λοιπόν οι συνέπειες των ανέμων, μία από αυτές τα μεγάλα ρήγματα εδώ στην επιφάνεια. Μία ακόμα συνέπεια, όπως μπορούμε να δούμε ακριβώς πίσω μου, είναι το ότι έπεσαν τα σύρματα τα οποία στηρίζουν το και περιβάλλουν το γήπεδο του τένις, το τελευταίο στη σειρά, πηγαίνοντας προς Κρυονέρι. Τα παιδιά δεν θα μπορούν πλέον να κάνουν εδώ προπονήσεις μέχρι αυτό να ανακατασκευαστεί, όπως μας είπε και ο προπονητής της ομάδας. Το πρωί, όπως βλέπετε και εσείς εδώ, ο δυνατός αέρας γκρέμισε τα σύρματα, με αποτέλεσμα το γήπεδο να κλειστεί. Δεν μπορούμε πια να κάνουμε μαθήματα. Οπότε θα συνεχίσουμε στην αποκατάσταση των ζημιών από αύριο το πρωί και ελπίζουμε σε λίγες μέρες να είναι το γήπεδο πάλι έτοιμο για να μπορούν να έρθουν οι αθλούμενοι να παίξουν. Θεωρείτε ότι θα υπάρξουν προβλήματα και με τα διπλανά γήπεδα ή αυτά έχουν καλύτερα στηρικτικά έργα ή τώρα πια τα στηρίζετε λίγο καλύτερα λόγω του προβλήματος του σημερινού? Κοιτάξτε, αυτά τα γήπεδα είναι λίγο διαφορετικά από ό,τι ξέρω. Έχουν φτιαχτεί πριν 20-30 χρόνια. Αυτό είναι πιο καινούριο γήπεδο. Αλλά προφανώς τα σύρματα και οι ιστοί που είναι γύρω-γύρω που βαστάνε το σηματόπλεγμα είναι πιο αδύνατοι. Προφανώς και το σημείο αυτό τα βρήκε πιο έτσι ευαίσθητα και τα γκρέμισε. Πολιτιστικού ενδιαφέροντος, κυρίες και κύριοι, είναι το επόμενο θέμα μας. Στην Αθήνα έχει προσκληθεί η χοροδία Το Όνειρο του Παιδιού, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις που διοργανώνουν ο Δημοτικός Σύλλογος Η Αγάπη Υπάρχει του Δήμου Μοσχάτου, καθώς και ο Σύλλογος των Βολυμιατών. Για την εκδήλωση αυτή, στο στούντιο του Ionia Channel, φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Όνειρο του Παιδιού, Δημήτρη Κάνδυλα, ενώ στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την πρόεδρο του Φιλανθρωπικού Σωματείου Η Αγάπη Υπάρχει του Δήμου Μοσχάτου, την κυρία Λένα Μανολάκη, καθώς και το μέλος του Συλλόγου Βολυμιατών, αλλά και μέλος του φιλανθρωπικού αυτού σωματείου Η Αγάπη Υπάρχει, την κυρία Διονυσία Θεοδόση. Καλησπέρα και στους τρεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μια σημαντική λοιπόν εκδήλωση στις επόμενες ημέρες στην Αθήνα. Κύριε Κάνδυλα, ξεκινώντας από εσάς, να μας πείτε καταρχήν δύο κουβέντες για αυτή την πρόσκληση την οποία δεχτήκατε και βεβαίως πόσα θα είναι τα μέλη της αντιπροσωπείας σας στην Αθήνα. Καταρχά να καλησπερίσω τις εκλεκτές κυρίες, την κυρία Λένα Μανολάκη για το μεγάλο έργο που διατελεί και συνεχίζει την προσπάθειά της σε αυτόν τον αξιόλογο σύλλογο, την κυρία Θεοδόση που είναι μέλος των Σύλλογων Βολυμιατών, της ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πρόσκληση που μου έκαναν να παρευρεθώ στις 20 και 21 στην Αθήνα που γίνονται δύο πολύ ωραίες εκδηλώσεις, είναι κόψιμο πίτας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη χοροδία μου που αποτελείται από 25 καλλιτέχνες, χοροδούς και ορχήστρα. Ναι. Πράγματι θα είναι δύο αξιόλογες βραδιές και ειδικά τη δεύτερη βραδιά στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου έχουν κάνει οι κυρίες μεγάλο έργο, έχουν κάνει τώρα μεγάλο αγώνα, θα έχει πιστεύω μεγάλη επιτυχία γιατί έχουμε και εμείς πάρα πολλούς φίλους και θα δώσουμε και εμείς τον καλύτερό μας σε αυτό, να παρουσιάσουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο για το αγαπημένο μας νησί της Ζάκυνθου που πιστεύω έχει την ανάγκη μας και πρέπει ό,τι μπορούμε ο καθένας από εμάς να κάνει μια προσπάθεια να προσφέρει έργο, να βάζει ένα πετραδάκι. Είναι η πρώτη φορά, κύριε Κάνδυλα, που γίνεται έτσι μια τέτοια προσπάθεια και από τη δική σας πλευρά? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ όπως ξέρετε έχω κάνει πολλές εμφανίσεις ως καλλιτέχνης, ως τραγουδιστής με τη χοροδία που είναι καινούργια χοροδία, είναι όπως ξέρετε το όνειρο του παιδιού, κύριε Γκόγκο, είναι νεοσύστατο σύλλογος περίπου γύρω στους 10 μήνες. Έχουμε κάνει πράγματι μεγάλο έργο όπως ξέρετε, στηρίζουμε όλα τα παιδιά, ηθική, ψυχολογική, ιατρική στήριξη, τραπέζα αίματος, ιδρύσαμε τη χοροδία, έχουμε κάνει μεγάλο έργο. Και όχι μόνο για τη Ζάκυνθο, για τα παιδιά της Ζακύνθου και για όλη τη Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά που η χοροδία σας βγαίνει εκτός Ζακύνθου, ναι, και πάει στην Αθήνα? Η χοροδία πρώτη φορά είναι όμως, το εξής θέλω να τονίσω το εξής, η χοροδία είναι όλοι επαγγελματίες όπως ξέρετε, και τραγουδιστές και ιεροψαλτές. Η χοροδία είναι
και εκκλησιαστικά και τραγουδιστικά στο Ζακυνθινό ιδίωμα, Ζακυνθινά τραγούδια. Είναι όλοι επαγγελματίες. Κυρία Μανολάκη, περνώντας τώρα σε εσάς, να μας πείτε γιατί επιλέξατε το όνειρο του παιδιού, τη χοροδία, για να έρθει στην Αθήνα και να πλαισιώσει τις εκδηλώσεις του φιλανθρωπικού σωματείου Η Αγάπη Υπάρχει, και βεβαίως λίγα λόγια για τη δράση αυτού του σωματείου στο οποίο ηγείστε. Ναι, καταρχήν σας καλησπερίζω, να είστε καλά, κάθε καλό σε εσάς και στις οικογένειές σας. Να είστε καλά επίσης. Είναι τιμή μου που γνώρισα τους Ζακυνθινούς, μολονότι όχι από κοντά, από έναν μαραθώνιο που είχαμε από την ΕΤ. Κάναμε μια προσπάθεια γιατί είχαμε πολλούς ανθρώπους με εξώσεις από ανεργία και όχι από τεμπελιά. Χάσανε τις δουλειές τους και βγήκαν στον δρόμο μαζί με τις οικογένειές τους. Βοηθώντας μας η ΝΕΤ μετά τις ειδήσεις αυτή μας την προσπάθεια, με συγκίνησε η Ζακυνθινή. Οι άνθρωποι με πήραν αμέσως τηλέφωνο, η Ζάκυνθος ανταποκρίθηκε και όσοι άνθρωποι είχαν διαμερίσματα εδώ στην Αθήνα, τα διέθεσαν για το σκοπό αυτό. Λέτε λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, ότι η ανταπόκριση που είχατε από τους Ζακυνθινούς, αυτό το τηλεμαραθώνιο που έγινε στην ΕΤ, ήταν πάρα πολύ μεγάλη, γι' αυτό και εσείς αποφασίσατε να τιμήσετε με αυτόν τον τρόπο το νησί, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Γνωρίζοντας και τον κύριο Δημήτρη Κάνδυλα και σαν καλλιτέχνη, γνωρίζοντας επίσης και το έργο που γίνεται στη Ζάκυνθο, είχαμε ανταλλάξει και πολλές απόψεις να έρθουν με να έρθετε κι εσείς. Ευκαιρία λοιπόν στις 21 στο πολιτιστικό μας κέντρο, που είναι ένα καινούριο κέντρο, ένα μεγάλο θέατρο. Καλέσαμε τον κύριο Κάνδυλα και τη χοροδία και τα παιδιά βέβαια και όλους, να τιμήσουμε και τη Ζάκυνθο και να γνωριστούμε επιτέλους από κοντά και να έχουμε μια επαφή, γιατί πραγματικά σας λέω, με συγκίνησε το μεγάλο ενδιαφέρον του νησιού σας και των ανθρώπων. Αυτό είναι ευχάριστο, κύριε Μανολάκη, το να υπάρχει ανθρωπιά στις μέρες μας, αυτές τις μέρες που υπάρχει πολύ μεγάλη οικονομική κρίση και όλοι τα φέρνουν πολύ δύσκολα βόλτα. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό στοιχείο, γιατί δείχνει ότι υπάρχει αλληλεγγύη τουλάχιστον. Μπορεί να χάσαμε κάποια πράγματα, αλλά έχει μείνει αλληλεγγύη. Ακριβώς, και τιμή μου που θα γνωρίσω από κοντά τους Ζακυνθινούς. Πραγματικά τιμή μου, με συγκίνηση το λέω. Είδα τέτοια προθυμία και τέτοια αγάπη και προς όλες τις κατευθύνσεις, και από εδώ από το Μοσχάτο συντοπίτες μας έχουν προσφέρει αντίστοιχα σπίτια, αλλά με συγκίνησε, χωρίς να γνωριζόμαστε, χωρίς να έχουμε καμία επαφή, οι πρώτοι που ανταποκρίθηκαν ήταν η Ζάκυνθος. Γι' αυτό και σας είπα, είναι τιμή μου που υποδεχόμαστε τους ανθρώπους σας και να γνωριστούμε και από κοντά βέβαια, γιατί μόνο από τα τηλέφωνα είχαμε επαφές. Μάλιστα. Είναι μια πολύ καλή λοιπόν ευκαιρία να αναπτύξετε και ανθρώπινες σχέσεις. Μαζί σας όμως είναι και ο Σύλλογος Βολυμιατών, και κυρία Θεοδόση, από την δική σας πλευρά θέλω να μου σχολιάσετε αυτή την τριμερή συνεργασία που βλέπω εγώ να γίνεται. Δηλαδή έχουμε τον Δήμο Μοσχάτου, έχουμε τον Σύλλογο των Βολυμιατών στην Αθήνα και έχουμε και την χοροδία Το Όνειρο του Παιδιού. Μάλιστα. Για πείτε μας λοιπόν δύο λόγια. Καταρχάς να καλησπερίσω και εγώ από την πλευρά μου και τους παρόντες αλλά και όλο το νησί πολλές ευχές για υγεία, αγάπη και ευημερία. Να είστε καλά. Λοιπόν, ο Σύλλογος Βολυμιατών, λίγα λόγια για το Σύλλογο να σας πω, μια μικρή εισαγωγή. Ο Σύλλογος Βολυμιατών Ζακύνθου ιδρύθηκε το 1987. Στόχος μας είναι η διατήρηση στενών δεσμών φιλίας μεταξύ των συγχωριανών μας εν πρώτης, αλλά γενικότερα των πατριωτών μας που διαμένουν στην Αθήνα, και αυτό προσπαθούμε να το επιτύχουμε με τις συναθρήσεις που κατά διαστήματα διοργανώνουμε, γιορτές, απόκριες, μουσικές βραδιές, και με κοινό χαρακτηριστικό την αγάπη και την προβολή του τόπου μας μέσα από την τήρηση των εθιμοτυπικών εκδηλώσεων που προσπαθούμε να αναβιώσουμε και να διατηρήσουμε εμείς οι νεότεροι, για να μην αλλοιωθούν στο πέρασμα του χρόνου. Πόσα μέλη αριθμεί ο σύλλογός σας? Μέλη είναι γύρω στα 30, δεν είμαστε πολλοί. Αλλά αυτή τη στιγμή ως δράση του έχει από φιλανθρωπικής πλευράς ένα ταμείο που εμείς το ονομάζουμε Ταμείο Αλληλοβοήθειας, και στόχο του έχει τη συγκέντρωση χρημάτων που προσφέρουν όταν κάποιοι απεβιώνουν και κατόπιν τη διάθεσή τους σε οικογένειες αναξιοπαθούντων που χρήζουν πραγματικά άμεσης βοήθειας. Τώρα όσον αφορά την εκδήλωσή μας, που φέτος είναι η αλήθεια, θα έχει μια διαφορετική χρειά, ένα χρώμα έντονο ζακυνθινό, γιατί θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να παραστεί και να μας τιμήσει με την παρουσία του το ειδόνι το δικό μας, ο Δημήτρης ο Κάνδυλας, που στην εκδήλωσή μας θα εμφανιστεί με τη χοροδία από το δικό του σωματείο, Το Όνειρο του Παιδιού,
και την ορχήστρα του για να μας χαρίσει μια μαγευτική βραδιά με γνήσιες παραδοσιακές ακινθινές μελωδίες και λαϊκό πρόγραμμα με τη μοναδική χαρισματική του φωνή για να μας μαγέψει και να μας ταξιδέψει με πελάγι νοσταλγίας και τέρψης. Ευχαριστούμε πολύ. Άρα λοιπόν η Ζάκυνθο θα έχει ισχυρή παρουσία από ό,τι αντιλαμβάνουμε σε αυτή την εκδήλωση. Ορίστε, δεν θα έχει ισχυρή παρουσία, λέω, το νησί μας σε αυτή την εκδήλωση. Ζωντανή και έντονη παρουσία. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο έχω ανάγκη να ευχαριστήσω και γενικότερα το ΔΣΣ του συλλόγου που εκπροσωπώ μέσω ΕΜΟΥ, να ευχαριστήσουμε θερμά τον καλλιτέχνη για τη χάρη στην ευγενική πρωτοβουλία του. Θα εμφανιστεί εντελώς αφιλοκερδός, το τονίζω αυτό, στην εκδήλωσή μας. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο παίρνει σάρκα και οστά η πραγματοποίηση της επιθυμίας μας, αρκετών χρόνων για τη συμμετοχή του, που τελικά θα πραγματοποιηθεί φέτος. Πολύ καλά, κύριε Θεοδόση. Έχω συνοηθεί και με τον κύριο Κάνδυλα και μου είπε ότι εσείς θα είστε και υπεύθυνοι για κάποια βίντεο, για κάποιες φωτογραφίες. Σωστά. Και αφού τα είπαμε λοιπόν πριν γίνει η εκδήλωση, καλό θα ήταν να εξασφαλίσουμε και εμείς μερικές εικόνες από εκεί με τη δική σας βοήθεια και συμμετοχή για να τις προβάλλουμε και να δουν οι τηλεθεατές μας ότι η Ζάκυνθος είχε πολύ ισχυρή και έντονη παρουσία και στην Αθήνα στην εκδήλωση που κάνει ο Δήμος Μοσχάτου και το φιλανθρωπικό σωματείο Η Αγάπη Υπάρχει. Σωστά. Να πω μόνο πού θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση. Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου και ώρα 7. Ναι. Σε ένα πολύ όμορφο χώρο στην Κοσμική Ταβέρνα Αρσένης, στο Παλαιό Φάλιρο, η οποία βρίσκεται στην οδό Ζησιμοπούλου 19. Ναι, ναι κύριε Κάδελα, να κλείσουμε με εσάς. Θέλω να τονίσω, ευχαριστώ και την κυρία Θεοδόση και την κυρία Λένα, την κυρία Μανουλάκη για τα καλό λόγια που λέει για μένα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που υπόσχομαι, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και πιστεύω θα έχουν και οι δύο βραδιές μεγάλη επιτυχία. Ό,τι μπορώ, το καλύτερο θα κάνω. Και τους ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου. Και θέλω να ενημερώσω, κύριο Κόκο, και εσάς, για να τα ακούσουν και οι τηλεθεατές. Εγώ πάντα και οι συνάδελφοί μου, οι καλλιτέχνες, που τους ευχαριστώ, που όταν τους έκανα την πρόταση, προσφέρθηκαν με ευχαρίστηση. Πάμε αφιλοκερδώς. Κάνω μια προσπάθεια για να στηρίξω το νησί μου που το έχω δείξει επί σειρά ετών, κύριο Κόκο, το ξέρετε. Ως καλλιτέχνης και ως θέος παλιά με την πολιτική που είχα ασχοληθεί με τα κοινά. Γι' αυτό στηρίζουμε και εμείς τέτοιες προσπάθειες, κύριε Κάδελα, γιατί είναι. Νομίζω λίγο φαϊνότερο ότι όσοι πηγαίνετε εκεί το κάνετε με μεράκι και με διάθεση και δεν επιδιώκετε το ίδιο νόφελο. Ούτε ανάγκη έχω από διαφήμιση, ειλικρινά να το λέω, όπως είπε κάποιος, ο Κάνδυλας έγινε διαφήμιση. Ποτέ αυτό δεν έχω, δόξα τω Θεώ, έχουμε διαφημιστεί πάρα πολύ. Και θέλω να συγχαρώ και εσάς, το κανάλι σας και εσένα προσωπικά και όλους για την προσπάθεια. Πράγματι είστε άξιοι συγχαρητηρίων. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κόκκο. Να τα ξαναπούμε για το θέμα αυτό και αμέσως μετά την εκδήλωση. Ευχαριστώ κύριε Μανολάκη, κυρία Θεοδόση και κύριε Κάνδυλα. Σας ευχαριστούμε και εμείς θερμά για το βήμα. Καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας που νομίζω ότι είναι δεδομένη ούτως ή άλλως. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.